Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας και πάλι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πιστεύω ότι θα είναι εξίσου ενδιαφέρον με το πρώτο, γιατί έχουμε προσκεκλημένα δύο στελέχη, η ζωή των οποίων χαρακτηρίζεται από έναν διαρκή αγώνα υπέρ του συνόλου. Ο ένας, εκφράζοντας τους πόθους και τα προβλήματα της εργατικής τάξης, ο άλλος εκφράζοντας τους πόθους και τα προβλήματα των μικρομεσαίων, μικρών επιχειρήσεων. Μιλάω για τον Φώτη τον Κολεβέντη, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας, τέως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕΕ και νυν αντιπρόεδρο της ΟΚΕ Ελλάδος, και για τον Τάκη το Μακρύ, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιοτεχνών Επιχειρηματιών Αργολίδας, μέχρι πρότινος κορυφαίος στέλεχος της διοίκησης της κεντρικής όμως, της γενικής ομοσπονδίας. Να σας καλωσορίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κολεβέντη, καλησπέρα κύριε Μακρύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μου. Όμως, είναι υποχρέωσή σας κατά μία έννοια, γιατί είσαστε εκπρόσωποι τάξεων παραγωγικών, εργαζομένων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επομένως, μια και παρακολουθείτε από κοντά τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, αυτά που θα μας πείτε, όχι απλά θα καταγραφούν σαν μια συζήτηση, αλλά αφενός με θα δώσουν μια ευκαιρία στην κοινωνία, στους ανθρώπους που μοχθούν, να δουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να ανέβουν τα προβλήματά τους προς τα πάνω. Αφετέρου, μια και αυτή η εκπομπή θα αποσταλεί και στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών όλης της Πελοποννήσου, να δούμε το πώς θα ανταποκριθούν οι βουλευτές μας στο να προσεγγίσουν πρακτικά και πραγματικά τα προβλήματα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον κύριο Κολεβέντη, αν είναι έτοιμος. Έτοιμος. Κύριε Κολεβέντη, συγγνώμη που θα αποκαλύψω ένα προσωπικό σας δεδομένο, αλλά νομίζω ότι είναι πασίγνωστο και έτσι δεν θα κομίσω γλάφκα ή σαφέντα. Όταν εγώ σας γνώρισα, ήσασταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα, είδα ότι έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από τη θεματολογία του συνεδρίου, την οποία προσπάθησα να την μελετήσω πολλές ώρες, δεν είδα να υπάρχει μια προσέγγιση πρακτική και πολιτική προς τις ανάγκες των εργαζομένων. Κάνω λάθος? Όχι, κύριε Λάγκου, δεν κάνετε λάθος. Τα συνέδρια των τριών κομμάτων, επειδή ήμουν παρόν στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν καμία σχέση με τα συνέδρια που γινόντουσαν πριν από 10-15 χρόνια. Ήταν κάποια συνέδρια τα οποία κοιτάγανε όλοι πώς θα βγουν στην Κεντρική Επιτροπή και δεν συζητούσαν τίποτα άλλο. Είτε αυτό λέγεται ανεργία, είτε αυτό λέγεται μικρομεσαίες επιχείρησης τι γίνεται, είτε αυτό λέγεται υγεία, είτε αυτό λέγεται μέλλον και προοπτική. Κύριε Δάγκογλου, ακούγεται από την κοινωνία ότι περνάμε κρίση. Και εδώ θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Η κρίση όμως δεν μπορεί να γίνεται άλλο για τη κυβερνητική αποτυχία. Η κρίση δεν μπορεί να γίνεται αφορμή πολιτική δημαγωγία. Αν βρισκόμαστε σε κρίση και βρισκόμαστε, η κρίση έχει αιτίες, έχει περιεχόμενο, έχει πρόσωπο, έχει μια ιστορική διαδρομή. Εάν λοιπόν βρισκόμαστε σε κρίση, θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε ότι αυτή αποτελεί το άθλημα των κυβερνητικών επιλογών. Ότι αυτή αποτελεί το άθλημα των κυβερνητικών προτάσεων και προγραμμάτων που έγιναν για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και το ερώτημα είναι πώς θα βγούμε από την κρίση. Πριν συνεχίσουμε για το πώς θα βγούμε από την κρίση, καταγράφω ότι και εσείς που παρακολουθήσατε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ασφαλώς, και με την εμπειρία που διαθέτεται ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας,
ως μέλος της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, ως αντιπρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, δεν διαπιστώσατε ενασχόληση του κόμματος του κυβερνητικού με αυτό το πρόβλημα. Το είπα σωστά? Όχι, κύριε Δάγκο. Δεν εντόπισα μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άρα, να συνεχίσουμε λίγο με τον κύριο Μακρύ. Κύριε Μακρύ, συμπτωματικά, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ανήκετε σε αντίθετο πολιτικό χώρο. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια έγιναν οι εκλογές για την επιλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό το θέμα των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχόλησε θεματολογικά το συνέδριο. Κύριε Δάκοπλου, καταρχήν εγώ είμαι ένα άτομο βαθιά πολιτικοποιημένο, αλλά δεν είμαι μέλος σε ένα κομματικό οργανισμό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πιάσουμε και τα τρία κόμματα και να πούμε ότι το πρώτο συνέδριο έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο το Δημοκρατίας και το τρίτο το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Αν παρακολουθήσατε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και μπορείτε να μου απαντήσετε για αυτά, ναι. Ένα λεπτό. Γιατί για τη Νέα Δημοκρατία, άμα θέλετε να μιλήσετε βεβαίως. Όχι, δεν παρακολούθησα κανένα συνέδριο, παρακολούθησα τα δημοσιεύματα, ποικιλοτρόπως για να δω ποια ήταν οι θέσεις και οι απόψεις των συνέδρων στα πολιτικά κόμματα. Κοιτάξτε να δείτε, τα συνέδρια ποτέ δεν εκφράζονται εκτός από τα συνδικαλιστικά όργανα και εφόσον είναι καλεσμένα, για να εκφράσουν θέσεις και απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις. Άρα σε αυτά τα τρία συνέδρια είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρχε συνδικαλιστικός φορέας, τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός ή δευτεροβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας, οι κοινωνικοί εταίροι για να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα συνέδρια είναι να ξεκαθαρίσουν τα μεταξύ τους. Δηλαδή, ο πολιτικός οργανισμός τι πρέπει να βγάλει, να βγάλει τα ισόψυχά του στην κομματική γραμμή που πρέπει να περάσουν και τι θα κερδίσουν από ένα τέτοιο συνέδριο. Κάποιες πολιτικές απόψεις και θέσεις είναι γεγονός ότι περνάνε. Αλλά δεν έχει να κάνει ούτε με τα προβλήματα των επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων, δεν έχει να κάνει με τα προβλήματα των εργαζόμενων, δεν έχει να κάνει με τα προβλήματα της χώρας. Είναι αποκλειστικά και μόνο τα προβλήματα και ο έλεγχος των κομματικών αυτών οργανισμών. Δεν περιμένουμε εμείς κάτι από αυτά τα συνέδρια, ούτε και τώρα, αλλά ούτε και πιο παλιά. Μπορεί βαθιά παλιά να περνάγανε ένα μήνυμα. Τώρα νομίζω ότι δεν περνάνε απολύτως κανένα. Δεν θέλω να δοθεί εντύπωση στο κοινό που μας ακούει ότι είμαστε αντίθετοι προς τη λειτουργία των κομμάτων. Ξέρουμε όλοι ότι τα κόμματα αποτελούν συνταγματικό θεσμό. Μέσω αυτών εκφράζεται η κοινωνία και δημιουργούνται οι κυβερνήσεις και επομένως εμάς δεν θα μας επιτρεπόταν ποτέ να λειτουργήσουμε αντισυνταγματικά, αντιθεσμικά. Ωστόσο, διαπιστώνω από δύο κορυφαίους εκφραστές και όπως είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, μπροστά μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει δεκαετίες στην εκπροσώπηση των παραγωγικών τάξεων των εργαζομένων και των μικρών μικρομεσαίων που εκπροσωπούν σε διάφορες βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια και επομένως ξέρουν, θέλουν και μπορούν να μιλήσουν για το ζήτημα της ελλιπούς εκπροσώπησης. Ωστόσο, για να ξαναγυρίσω στον κύριο Κολεβέντη, όταν τον διέκοψα είχε θέσει ένα ερώτημα, αν το θυμάμαι, υπάρχει κρίση? Κύριε Δάχογλου, δεν μπορεί κανείς σήμερα τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν και αυτή η κρίση που υπάρχει να τα θρέψει με χάρτινα λόγια και με κούφιες υποσχέσεις.
ζούμε σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον αυτής της χώρας και του λαού του. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη τρέχουσα πολιτική δυσκολία αυτό που βιώνουμε σήμερα. Είναι φανερό ότι στην περίοδο αυτή κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά αδιέξοδα συσσωρεύονται, σέρνονται και μαζί τους σέρνουν σε μια διαλυτική πορεία τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Είναι αναγκαίο λοιπόν να επισημάνουμε ότι οι κυβερνητικές αποτυχίες που εναλλάσσονται με έναν τρόπο σταθερό αφήνουν ανικανοποίητη την ελληνική κοινωνία. Τελικά όλες αυτές αθροίζονται με έναν τρόπο διαλυτικό, συσσωρεύονται στους ώμους της ελληνικής κοινωνίας, συντρίβουν και το κοινωνικό ζώο, συντρίβουν και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Είναι αναγκαίο επίσης να επισημάνουμε ότι αυτή η διαφορετική και η διαλυτική κρίση που υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι αποτέλεσμα της κραυγαλαίας αντιστοιχίας που υπάρχει ανάμεσα στα πραγματικά προβλήματα του τόπου, στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα πολίτη, στις πραγματικές δυσκολίες του ελληνικού λαού και στις πολιτικές και κυβερνητικές προτάσεις που κατά καιρούς εφαρμόσαν για την αντιμετώπιση του. Ζούμε σε διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει λοιπόν αναντιστοιχία και ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Θα ήθελα να καταστήσω γνωστό το πόρισμα μιας μελέτης που διάβαζα σήμερα το πρωί και το οποίο λέει ότι με αφορμή τα παγκόσμια μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας παρουσιάστηκε μία αλλαγή στον χάρτη εισοδημάτων των ανθρώπων. Για κάθε ευρώ που κέρδισαν, κέρδος που βγήκε από αυτήν την υπόθεση, παγκοσμίως, 50 ευρώ σωρεύτηκαν στους υπερβολικά πλούσιους. Δηλαδή, με δύο λόγια, αποτέλεσμα αυτής της κρίσης που περάσαμε, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μακρύ, αυτό το αισθανθήκατε στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που εκπροσωπείτε? Κοιτάξτε, στις κρίσεις ιστορικά, αν θα δούμε, θα δείξει ότι πάντα οι μεγάλοι και οι πλούσιοι είναι αυτοί που απολαμβάνουν τα πάντα. Η έρευνα και η μελέτη αυτή δείχνει ποιος κέρδισε, πόσα και ποιος... Απλά δεν αναφέρει ποιος έχασε. Χάσανε οι λαοί, χάσανε οι εργαζόμενοι, χάσανε οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες, οι έμποροι. Έχασε η κοινωνία, σπήρανε φόβο. Όλα αυτά λοιπόν είναι εις βάρος των λαών. Βεβαίως και χάσαμε. Χάσαμε την ησυχία μας, την ηρεμία μας. Τελικά τα αποτελέσματα αυτά και αυτή την έρευνα, ποια ήταν, εκτός από τα χρήματα που πήγανε σε αυτά τα σημεία. Εκτός ότι οι πλούσιοι γίναν πλουσιότεροι. Θα πρέπει να δούμε και πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν και πόσες επιχειρήσεις έχουν χάσει οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους. Θα πρέπει να δούμε πόσοι έχασαν, εκτός από το πόσες οφειλές δημιουργήθηκαν. Όλα αυτά τα ζητήματα, η κυβέρνηση που τα διαχειρίστηκε με λάθος τρόπο, από το πρώτο lockdown μέχρι και το δεύτερο, δημιούργησε ένα κλίμα φόβου απέναντι στο λαό, που τελικά οι προτάσεις και οι θέσεις που είχε το συνδικαλιστικό κίνημα αποδείχθηκαν ότι ήταν σωστές. Όπως και πάντα, αυτά που λέει το συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί είναι μέσα στη ζωή, οι πολιτικοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν του λες ότι η φορολόγηση είναι πολύ ψηλή, σου λέει όχι, δεν είναι πολύ ψηλή, είναι αυτή γιατί πρέπει να έχουμε μια υγεία σωστή, μια εκπαίδευση σωστή. Ούτε υγεία σωστή έχουμε, ούτε εκπαίδευση, αλλά η φορολόγηση παραμένει πολύ υψηλή. Μάλιστα. Κύριε Κολεβέντη, σας έχω ακούσει όταν μιλάμε για θέματα ανεργίας. Ναι. Σας έχω ακούσει να μου αναφέρετε πολύ συχνά ότι 7 επιχειρήσεις
στις 10 κινδυνεύουν να κλείσουν. Ναι. Αυτό με κάνει να ρωτάω. Τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων ταυτίζονται με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κοιτάξτε να δείτε. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις ανεδειγμένες, δηλαδή εγώ το τάκι το μακρύ, μπορώ να κατέσω με κάτω, γιατί ο διάλογος σήμερα είναι να γίνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και να πούμε ότι τα που έχουν εργαζόμενοι είναι τα ίδια με τα προβλήματα που έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσο υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα υπάρχουν και εργαζόμενοι. Και όσο υπάρχουν εργαζόμενοι, θα μπορούν να υπάρχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα όμως, οδηγούμαστε σε μια τραγική κατάσταση όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς. Εάν θα δείτε τι παράπονα και τι ανακοινώσεις υπάρχουν από την Ομοσπονδία Επισητισμού για τον κόσμο που δουλεύει στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στο Ανατολικό Αιγαίο και σε νησιά όπου οι ξένοι έρχονται σήμερα για να κάνουν διακοπές, θα δείτε ότι μιλάμε για Αζερβαϊτζάν. Βλέπετε, δεν υπάρχουν ώρες εργασίας 8-ωρο, δεν υπάρχει πεθήμερο, δεν υπάρχει να μείνει κάποιος σε ένα δωμάτιο προκοπής, 10 με 15 άτομα που υπάρχουν μέσα κατσαρίδες, όπου δεν υπάρχουν μπάνια, όπου υπάρχουν τραγικές καταστάσεις. Αυτά μας λένε τα παιδιά, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί πέρα όλα αυτά τα χρόνια. Και υπάρχει και το πρόβλημα ότι σήμερα δεν βρίσκουμε και εργαζόμενους. Όμως ο εργαζόμενος εδώ και 2 χρόνια στον τουρισμό δεν μπορούσε να δουλεύσει. Γιατί δεν ερχόταν με το COVID-19. Και πήγε να βρει κάποια άλλη δουλειά. Δεν πάει τώρα πάλι εκεί, στον τουρισμό. Και δεν μπορείτε να πάει αν δεν αλλάξει τα πράγματα. Αν δεν καθίσουν κάτω όλοι τους να βρούμε μια λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας σαν κοινωνία. Ξέρετε πόσο θετικό ήταν, κύριε Δάγκοβλου, να καθίσω εγώ με τον Τάκη και με τους άλλους κοινωνικούς φορείς αυτό που κάναμε πριν 3 χρόνια και θα το ξανακάνουμε τον άλλο μήνα. Να πούμε, Τάκη, πώς πρέπει να πάμε για να πάμε καλύτερα στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Τάκης και ο κάθε Τάκης μπορεί κάλλιστα να μας ενημερώσει. Και από την πλευρά μας, εμείς εργαζόμενοι, δεν το βλέπουμε ανταγωνιστή. Από μια πλευρά κάθονται ο Τάκης και οι εργαζόμενοι, και από την άλλη κάθεται ο ανταγωνισμός. Σήμερα έτσι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Κύριε Μακρύ, ακούσαμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, και όχι μόνο, να μας λέει ότι υπάρχουν συνθήκες γαλέρας στις μικρές μονάδες ή στις μεγαλύτερες μονάδες του τουριστικού κλάδου. Αυτό ισχύει. Είναι μια κατηγορία κατά των επιχειρηματιών του κλάδου σας. Και τελικά είναι κοινά τα συμφέροντα των μικρών με τους εργαζόμενους. Ο χαρακτηρισμός εργαζόμενος δημιουργείται από την επιχείρηση. Εμείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες βιοτέχνη και εγώ, είναι περίπου 800.000 επιχειρήσεις. Καλύπτουμε το 98% στην εργασία. Σαφώς θα υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Εγώ γνώστης να γίνεται κάτι τέτοιο εδώ στην Αργολίδα ή γενικότερα στην Περοπόννησο, δεν έχω τέτοια στοιχεία. Όμως διαβάζω σε αυτά τα μεγάλα νησιά που είπε και ο πρόεδρος ότι υπάρχουν προβλήματα πολλά. Και γι' αυτό υπάρχει και η αδυναμία και τους λείπουν 50.000 θέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, το σημαντικό που γινόταν με τους κοινωνικούς εταίρους ήταν η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ναι, ναι. Γιατί την κόψανε αυτή η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, τι τους ένοιαζε τους πολιτικούς να κάνουν παρέμβαση και να σταματήσουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Αυτοί πληρώνανε. Όχι. Ο εργαζόμενος μαζί με τον κοινωνική εταίρη των εργαζόμενων και των επαγγελματιών καθόντουσαν κάνουν και βρίσκανε την καλύτερη δυνατή λύση πάντα. Μα πάντα. Σπανίως πηγαίναν σε διαμεσολάβηση. Και έρχονται τώρα και δίνει μια αύξηση 50 ευρώ ο Πρωθυπουργός και την χαιρετίζει και την ανακοινώνει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Πού γίνονται αυτά, σε ποια χώρα της Ευρώπης γίνονται αυτά τα πράγματα. Διαπιστώνει. Ποια διαδικασία και με ποια αυτή, ανέλαβε να κάνει αυτή την αύξηση και δεν έδωσε τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους να δουν ακριβώς
τι πρέπει να κάνουν. Και να είστε σίγουροι ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δεν θα υπήρχαν αυτοί οι μισθοί εφόσον λειτουργούσε η Εθνική Συλλογική Σύμβαση και ο Φώτης είναι εδώ και ας το πει. Ας αναφερθεί. Εμείς πάντα ειρήνη, γιατί και εμείς είμαστε εργαζόμενοι, σκληρά εργαζόμενοι. Και δεν αναφέρομαι σε αυτές τις, μπορεί να είναι λίγες ή λίγοι περισσότερες οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτό. Είναι κατακριτέο και καταδικαστέο. Και θα πρέπει να αναφέρεται και δεν το κάνουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Γιατί οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι όλοι μαζί μια οικογένεια. Ας ψάξουν να το βρουν αλλού αυτό. Και πραγματικά το ξέρουν που είναι. Κύριε Χολεβέντη. Ναι. Εσείς είσαστε αντιπρόεδρος της ΟΚΕ Ελλάδος. Ναι. Θεσμικά πριν ο Πρωθυπουργός πάρει μια απόφαση και πει κάνω μια αύξηση, από ό,τι παλιά γνώριζα θα έπρεπε να σας έχει καλέσει να συζητήσετε. Αυτό έγινε. Διάλογος δεν υπάρχει, κύριε Πολύδωρα, σήμερα εδώ και χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι το 2009 ένας εργαζόμενος έπαιρνε περισσότερα χρήματα από ό,τι πριν σήμερα. Με αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, τότε ήταν η συλλογική σύμβαση 7,51 και με τις θητείες πήγαινε 8-9 κατοστάρικα, σήμερα είναι από τον άλλο μήνα 7-16 μισθά. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Ελλάδα είναι η πιο φτωχή χώρα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Οι εργαζόμενοι δεν είναι τυχαίο το ότι και οι καλοί επιστήμονες φεύγουν και πάνε στην Ευρώπη. Και ας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλουν να γυρίσουν. Κανείς δεν θέλει να γυρίσει με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν. Επομένως, με την πρόταση του κυρίου Μακρύ ότι τι θέλει και ανακατεύεται το κράτος. Ας κάτσουμε εμείς και οι εργαζόμενοι και θα τη βγάλουμε την άκρη μας. Και θα είμαστε όλοι, κατά το μάλλον και ήταν, ευχαριστημένοι. Εσείς σαν εργαζόμενοι είσαστε σύμφωνοι. Ασφαλώς εμείς καθόμαστε κάθε χρόνο. Από το 2010 και πίσω, καθόμαστε κάτω με το ΣΕΒ, με το ΣΕΒΕ, με το ΣΕΤΕ, με τους εμπόρους, να βρούμε μια λύση. Με την ΓΕΣΕΒΕ, με την ΕΣΕΒΕ. Ναι, όλοι. Και ο παλιά ο Κολκίδης και ο Καβαθάς και το ΣΕΤΕ, καθόμαστε κάτω, ήρεμα και απλά, να βρούμε μια λύση. Και αυτό γινόταν 100 χρόνια. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση και λέει: Στοπ, εμείς αποφασίζουμε πώς θα κάνει το μισθό. Τι μισθό θα παίρνετε. Θα μπορούσα να θεωρήσω εγώ, δεν έχω κάποια ένδειξη, κάποια απόδειξη, ότι αυτό είναι μνημονιακό κατάλοιπο με σκοπό τη μείωση του κόστου της μισθοδοσίας. Κύριε Δαγκόγλου, δεν ξέρω αν είναι διαταγή. Εκείνο που βλέπω είναι ότι η κυβέρνηση έχει τελειώσει από τα μνημόνια τυπικά. Θα μπορούσε κάλλιστα να πάει στο 751 που την παρακαλάμε εδώ και 3 χρόνια. Στο βασικό μισθό. Αυτό φωνάζει για σε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 751. Γιατί για 751 πάμε στο 660 και τώρα πήγαμε στο 716. Δηλαδή αύξηση 13 ευρώ. 13 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Κύριε Μακρύ, ήσασταν πρόσφατα σε ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας σας, όπου, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε και μια ενδιαφέρουσα στοιχομηθεία με τον κύριο Στουρνάρα, ή κάνω λάθος. Ναι, ναι, ήμουν στην Ένωση, στην Κυριακή Ένωση Εθνοεταιρείων, ήταν και ο αγαπητός πρόεδρος. Ναι, ναι. Έχετε πρόβλημα να μας την περιγράψετε αυτή τη στοιχομηθεία. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν προσεκτημένος από το Επιμελητήριο Αργολίδας ως πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Δεδεμένων Εμπόρων Αργολίδος. Θα περίμενα ότι θα κάναμε μια μικρή τοποθέτηση για τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες βιοτέχνης και έμπορ. Δυστυχώς αυτό κατά την πορεία δεν έγινε, αλλά κατά την άφηξη του Υπουργού του κ. Σταϊκούρα, ήρθε εκεί που καθόμουν και με χαιρέτησε. Με σύστησε ο πρόεδρος, ο Φώτης Αλαμούλου, στην εταιρεία και του έκανα μια αναφορά όσο αφορά την φορολογική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια ή πάντα μάλλον απέναντι στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους αλλά και στους εργαζόμενους. Και με έκπληξη μου είπε: Είσαι ο μοναδικός που μου λες ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση στη χώρα.
του λέω, το λέτε ως αστείο. Μου λέει, όχι, βέβαια, και ήταν δίπλα ένας ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Νίκος ο Καραθανασόπουλος. Καραθανασόπουλος, το λέω σωστά. Και αναρωτήθηκε, του λέει, ρε Νίκο, τι λέει εδώ ο πρόεδρος, να έχουμε ψηλή φορολόγηση. Δεν είναι να σου πω τότε, τι του λέω στον άνθρωπο. Δηλαδή, όταν ο υπουργός στα πάνελ που πηγαίνει ή στις, στις συγκεντρώσεις είναι στρογγυλοποιημένα τα πράγματα, γιατί πραγματικά στις ομιλίες και στις τοποθετήσεις στην κεντρική ένωση ομιλητηριών που έγινε εδώ στον Άπλιο, αυτό έγινε. Ήταν μια στρογγυλοποιημένη κατάσταση εκτός από την τοποθέτηση του Προέδρου του Ερμηνευτηρίου της Αγωνίας, του Σκότη Δαμούλου, πραγματικά που έβαλε τα πράγματα όλα στη θέση τους και περίμενα από τον Υπουργό τις απαντήσεις. Δεν υπήρχαν απαντήσεις. Το μόνο που αναφέρθηκε είναι ότι οι καταθέσεις πάνε πολύ καλά. Ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα όσο αφορά την ενεργειακή πολιτική και το ενεργειακό κόστος. Άρα αυτό μου δείχνει ότι η πολιτική και το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι αλλού. Δεν αντιμετωπίζει τους πολίτες και τους επαγγελματίες και τους βιοτέχνες και εμπόρους κατά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα. Άρα λοιπόν όταν δεν τα έχεις λάβει τα προβλήματα, δηλαδή τα αφήνεις και περνάνε ή δεν θέλεις να τα διαχειριστείς, προφανώς δεν σε ενδιαφέρουν. Δυστυχώς. Θα μπορούσα να ισχυριστώ με μικρή πιθανότητα λάθος ότι η βασική οπτική των εκπροσώπων των μικρομεσαίων στην Αργολίδα και των εκπροσώπων των εργαζομένων στην Αργολίδα, οι οποίοι έχουν μεγάλες εμπειρίες, όπως προείπα, στα σαλόνια της Αθήνας. Όχι στα σαλόνια, κύριε αγαπητέ. Να ανακαλέσω την έκφραση. Στην διεκδίκηση και στην... Τα πεδία αγώνος, λοιπόν, της Αθήνας. Στα σαλόνια, και νομίζω είναι πιο σωστό. Στα πεδία αγώνος, γιατί μια ζωή μπροστά είσαστε και οι δύο. Και η έκφρασή σας, δηλαδή, είναι ότι έχουμε δύο παράλληλους κόσμους. Τους κόσμους του Μόχθου, οι οποίοι παλεύουν για να επιβιώσουν, να φροντίσουν τα παιδιά τους, να δημιουργήσουν πλούτο για τη χώρα, και τους κόσμους, και τον κόσμο της πολιτικής, ο οποίος προφανώς δεν έχει ορθή αντίληψη του τι συμβαίνει κάτω στην κοινωνία. Αν μένει... Το είπα σωστά, αυτό εκφράσατε με δύο λόγια, δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Αν το είπα λάθος, να με διορθώσετε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Κύριε Κολεβέντη, άκουσα κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της συναντήσεώς. Συγγνώμη, να πω μια κουβέντα σε αυτό, γιατί έχει σημασία. Γι' αυτό που είπατε για τους δύο κόσμους. Επειδή εδώ ο νομός, η πόλη, έχει την ιστορικότητα της για τα 200 χρόνια, 201 στον Άπλιο, 200 στον Άπλιο, 201 στην Ήπειρο. Του είπα του Υπουργού το εξής, ότι αισθανόμαστε σύγχρονοι σκλάβοι. Και εσείς είστε το πολιτικό προσωπικό που υπήρχαν εδώ οι αγάδες. Θέλω να το λάβετε καλά υπόψη σε αυτό του λέω και να το σκεφτείτε στον δρόμο που θα πηγαίνετε. Ακριβώς έτσι το είπα και εκεί το πήρε ο πρόεδρος. Σας πήρε ένα τηλέφωνο. Οι σύγχρονοι σκλάβοι είμαστε. Και το λέω και εδώ, δημόσια σας, εκεί μας έχουν καταδύσει. Σας πήρε κανένα τηλέφωνο. Μετά. Ο Στάις Σταϊκόπουλος απελευθέρωσε το κάστρο, σήμανε η Σάλπικα για την Επανάσταση, για να διώξουμε αυτούς που παίρνανε το βιός και τη δουλειά μας από το μεροκάματο, το σκληρό μεροκάματο που βγάζει. Αυτό γίνεται τώρα, εδώ και χρόνια. Αυτή η βαριά κουβέντα, ξαναρωτάω, προκάλεσε το ενδιαφέρον του να σας πάρει μετά με ηρεμία ένα τηλέφωνο και να σου πει, ρε πρόεδρε, βαριά μου τα πες, δεν μπορούσα να σου απαντήσω. Για εξήγησέ μου τώρα. Αυτή η κουβέντα ήταν σε τρία άτομα, δεν ήταν σε αυτό. Και αυτό θα το έλεγα πραγματικά στο χαιρετισμό μου, εφόσον μου δινόταν η δυνατότητα. Και θα το πω σύντομα στο συνέδριο που θα προκύψει σε 2-3 μήνες. Κύριε Κολεβέντη, αντίστοιχες συμπεριφορές έχουν τύχει σε εσάς?
Κύριε Δάκογλου, σας έχω πει και άλλη μια φορά ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει να ακούει την αλήθεια. Γι' αυτό ψηφίζει πάντοτε ψεύτες και αυτή την τακτική την ακολουθούν αυτοί οι οποίοι εκλέγονται. Δηλαδή, έχετε δει εσείς ποτέ κανέναν εδώ στην Αργολίδα, αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο να καθίσουν κάτω βουλευτές, υπουργοί, δημάρχοι, περιφερειάρχες και να πούνε πού πάμε, ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε. Είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως ότι η κατάσταση που βιώνει το 70% του κόσμου, το 80% είναι όχι μόνο τραγική. Τι να σας πω. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι γυρίζουν πίσω 100 χρόνια. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτά τα πράγματα. Κανένας μα κανένας. Και αν πας και πεις ότι αυτά που είπε ο Τάκης, ή θα σε κάνει πιο πέρα η ασφάλεια του Υπουργού, ή δεν θα σε αφήσει να πλησιάσει πάλι. Μάλιστα. Θα ήθελα να θέσω ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί την Ελλάδα και τον κόσμο της εργασίας και τον κόσμο του επιχειρήν. Το θέμα βγαίνει στην επιφάνεια μέσω από τα συστημικά κανάλια ότι δεν έχουμε εργαζόμενους για τον τουρισμό, για τις μονάδες στα νησιά. Όμως, θυμάμαι ότι το ίδιο πρόβλημα είχαμε το χειμώνα, δεν είχαμε εργάτες γης για τη συλλογή των εσπεριδοειδών. Θυμάμαι ότι το ίδιο πρόβλημα υπήρχε στην Αμαλιάδα κάτω, στον πύργο. Δεν υπήρχαν εργάτες γης για τη συλλογή της φράουλας. Θυμάμαι το ίδιο πρόβλημα στη Μακεδονία, να μην υπάρχουν εργάτες γης για τη συλλογή του ροδάκινου. Θυμάμαι να αλλάξω την κλίμακα σε παλιότερη συνέντευξη με τον Τάκτο Μακρύ, να μου λέει ο πρόεδρος των επαγγελματιών ότι δεν βρίσκουμε τεχνικούς για να προσλάβουμε. Γιατί δεν βρίσκουμε? Γιατί οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΒ έπαψαν τα ανάλογα τμήματα. Αυτό το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο όσο παρουσιάζεται. Και ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Κολεβέντη. Κύριε Δάκογλου, σχεδόν τα περιγράψατε τα πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά που βιώναμε τότε στη Μανολάδα, όπου οι εργαζόμενοι ξένοι πήγαν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους, αυτοί οι οποίοι είχαν τα χτήματα θέλανε να τους σκοτωνάνε, να θυμάστε. Στο θέμα τώρα της Βόρειας Ελλάδος, έχουν έρθει ξένοι εργάτες, είναι περίπου 500.000 εδώ σήμερα στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο είναι Αφγανοί κλπ. Κλπ. Οποίοι για να δουλεύουν, αλλά ξέρετε, τα παράπονα των ανθρώπων αυτών είναι ότι δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, δεν υπάρχει ΙΚΑ, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Και το τελευταίο που μου είπατε είναι το. Τι μου είπατε πρώτο και ένα τρίτο, ότι υπάρχουν τα προβλήματα αυτά σε κάθε περίοδο που υπάρχει ανάγκη με εργατικών χεριών. Ναι. Εάν λοιπόν δεν καθίσουμε κάτω όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε, εάν θα πληρωθούν αυτός ο κόσμος και δεν θα κοιμάται αυτά που κοιμάται τώρα μέσα σε μπαγκάδια 10-15 άτομα, να αφορά τον εργατικό δυναμικού ΟΑΕΔ. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι κάθε χρόνο πηγαίνουμε το Σεπτέμβριο μήνα και λέμε τι θα εκπαιδεύσουμε φέτος. Και τα τελευταία χρόνια δεν αντέχονται να γίνουν ηλεκτροσυγκολητές, να εκπαιδεύσουν σιδεράδες, να εκπαιδεύσουν μαραγκούς, να εκπαιδεύσουν τόσα άλλα πράγματα που μπορούμε, τορναδόρους. Γιατί μήπως μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί μου διέφυγε, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ούτε συζήτηση γίνεται. Απλά μας λένε ότι έχουμε ανθρώπους καθηγητές οι οποίοι έχουν μάθει για το κομμωτήριο, για τις χειλοποίτες κλπ. Και δεν μπορούμε να διώξουμε αυτούς τα παιδιά, τους καθηγητές δηλαδή. Και προτιμούν να βγαίνουν 300-400 το χρόνο ανεργοί, ενώ αν θα ήταν τορναδόροι, ηλεκτροσυγκολητές, μαραγκοί, ακόμα και στο ποτελή τομέα να ξέρουν να μπολιάζουν, να ξέρουν να κεντρώνουν, να ξέρουν να κλαδεύουν, δεν θα είχαμε ξένους στον κόσμο, αλλά
Ακόμα και εκεί υπάρχει οπισθοδρόμηση και θυμίζει άλλες εποχές. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να πει πού πάμε. Πού πάμε. Κύριε Μακρύ, εσείς πώς νομίζετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών, από την οποία βέβαια υποφέρουν οι επιχειρήσεις σε τελευταία ανάλυση. Είτε είναι αγροτικές επιχειρήσεις, είτε είναι τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, από τότε που είχαμε ξαναμιλήσει αυτά τα θέματα με την εκπαίδευση των εργαζομένων, προχώρησαν κανένα βήμα. Δεν υπάρχουν. Η κατεύθυνση είναι στον ιδιωτικό τομέα όλα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτό θέλει ένα σοβαρό κράτος, το οποίο θα πάρει τις θέσεις και τις προτάσεις και θα τις κάνει πράξεις. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και ο Φώτης το είπε, συναντιόμασταν αρχές Σεπτέμβρη και λέγαμε τα επαγγέλματα που θέλουμε να λειτουργήσουν, ποιες είναι οι ανάγκες, ποιοι είναι η υψηλή ζήτηση. Καταθέσαμε θέσεις και προτάσεις και πραγματικά από αυτά που λέγαμε δεν γινόταν τίποτα. Γι' αυτό ο τεχνολογικός τομέας, όταν πάει ένα παιδί να πει ότι εγώ θέλω να πάω να γίνω, να γίνω ηλεκτρολόγος, να γίνω επισκευαστής, να γίνω μηχανοτεχνίτης, ηλεκτρολογικός κτλ., όταν δεν υπάρχει καθηγητής, όταν δεν υπάρχει, όταν δεν θέλει να δημιουργηθεί το τμήμα, δεν θα υπάρχει καθηγητής. Άρα αρχίζει και αυτό χωλαίνει. Τώρα στον αγροτικό τομέα θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση μεγαλύτερη πάνω σε αυτό και οι συνεταιρισμοί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, όπως λέει ο εργαζόμενος να πηγαίνει και να απολαμβάνει αυτά που πρέπει να απολαύσει μέσα από την εργασία του. Όμως βλέπουμε ότι τα κόστη έχουν φτάσει τόσο ψηλά και στις επιχειρήσεις αλλά και στον αγροτικό κόσμο που πλέον δεν μπορείς να πάρεις τίποτα. Αν όλα αυτά δεν τα παρατήσουν, δηλαδή ο αγροτικός τομέας χάνεται, ο τεχνολογικός τομέας χάνεται, απορώ από πού θα πάρουν προστεθέμενη αξία για να γεμίσουν τα ταμεία. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και δεν το ακουμπάει κανένας. Δεν το νοιάζει. Λέει ο αγαπητός πρόεδρος ο Φώτης ότι έχουμε πρόβλημα, το είπες και εσύ, σε όλα τα επίπεδα, στα αγροτικά. Ωραία. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχουν εκεί. Και εγώ να σας ξεκινήσω από την περιφέρεια. Από τους συνεταιρισμούς. Από τους συνδικαλιστικούς φορείς που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Ποια είναι η θέση, ποια είναι η πρόταση, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Αυτό όμως θα μπορούσε να γίνει ομαδικά, κάτω από μία ομπρέλα της περιφέρειας, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τα κινητοποιήσουμε όλα αυτά για να μην υπάρχει ανεργία. Η ανεργία, τον ΟΑΕΦ τον έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, που πάει ένα παιδί να σπουδάσει και δεν παίρνει πτυχίο. Δεν δίνει εξετάσεις, δηλαδή τραγωδία. Πραγματικά. Μιλάμε για μια απαξίωση θεσμών. Κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με άλλα τα οποία ακούμε από επίσημα χείλη σε διάφορα συνέδρια, σε διάφορες συνδιασκέψεις ή σε διάφορες πρωινές εκπομπές. Θα ήθελα πριν τελειώσουμε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Δάκογλου, πριν να σας δώσω τον λόγο για μια τελευταία παρέμβαση που νομίζετε ότι θα ήταν χρήσιμη να γίνει. Κύριε Κολεβέντη. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι δεν έχουμε ξένους εργάτες εδώ. Γιατί δεν να μην έρθουν εδώ πέρα από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν κλπ. Προτιμάνε να πάνε περισσότερο στην Βουλγαρία και στην Αλβανία. Γιατί εκεί είναι καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Εμείς εδώ μιλάμε για, τι να πω, να μην χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις πρόστιχες. Αυτό που γίνεται με αυτούς με τους επιστάτες οι οποίοι παίρνουν τους εργάτες έξω και τις εργάτριες και με αυτά που ακούγονται. Μάλιστα. Είμαστε σε τραγική κατάσταση και αν δεν αντιληφθούμε ότι πού βρισκόμαστε και να συνεχίσουμε αυτή την τακτική, αυτός ο νομός έχει τελειώσει από πολύ. Πρωτογενής τομέας, τελείωσε. Κύριε Μακρύ. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, ο έμπορος, αλλά και ο πολίτης, είναι το ενεργειακό. Αυτό που γίνεται με τη ΔΕΗ και με τα καύσιμα
Είναι, δηλαδή, δεν μπορεί να το διανοηθεί νους. Επιχείρηση, πολύ μικρή επιχείρηση στην εστίαση, 6.500 ΔΕΗ. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, 3.500. Πλήρωνε από 850 μέχρι 1.250 ευρώ. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Οι αυξήσεις πάνε φωτιά. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν σε κανένα έξοδο. Δεν περιμένουν να πληρωθούν ούτε εφηβιάδες, ούτε έμφυα, ούτε φορολογικά, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει δυνατότητα σε τίποτα. Έχει σκληρύνει τόσο πολύ το πράγμα που αν δεν πληρώσει, θα πα κατευθείαν να σκόψουν το ρεύμα. Εμεί, σε δύο θεσμικά όργανα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδα, έχει στείλει σε δύο θεσμικά όργανα τη στήριξη για ομαδική αγωγή κατά τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Δεν έχουν απαντήσει. Εάν μέχρι την Παρασκευή δεν υπάρχει ενημέρωση από αυτά τα δύο θεσμικά όργανα, τη Δευτέρα το πρωί θα το αναλάβει η Ομοσπονδία σε δύο επίπεδα, και στο επίπεδο το οικιακό και το επαγγελματικό από 0 έως 5.000 και από το δεύτερο επίπεδο από 5 μέχρι 20. Αυτή είναι η διαδικασία και θα καταθέσουμε ομαδική αγωγή κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής, αλλά και όχι μόνο, το ένα στάδιο θα είναι αυτό και το άλλο θα απαιτήσουμε από τους λογαριασμούς να βγουν όλα τα παρελθόμενα. Θέλουμε ένα καθαρό λογαριασμό της ΔΕΗ που θα αναφέρεται μόνο η ΔΕΗ. Η ΕΡΤ, άμα θέλει, ας εκδώσει άλλο λογαριασμό. Ο Δήμος ας εκδώσει άλλο λογαριασμό για να μας πει και τι κάνει ο Δήμος με τα ανταποδοτικά τέλη. Να μας δώσουν οι Δήμοι, και όχι ο Δήμος, οι Δήμοι, να μας δώσουν πραγματικά τα ανταποδοτικά τέλη. Πόσα εισπράττουν, πόσα χαλάνε και πού πηγαίνουν τα θέματα αυτό. Να το θέμα είναι δεν μπορούμε άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί μια ΔΕΗ να έχετε 50 ευρώ και να είναι 1.000 ευρώ που να είναι τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και πριν κλείσω να πάρω σαν αφορτηρία μια κουβεντούλα που πέταξε στην αρχή ο κύριος Κολεβέντης για κάτι που θα γίνει τον Ιούλιο μήνα. Ναι. Πέστε μας να βγάλουμε μια είδηση. Στα μέσα Ιουλίου θα ξαναρθεί στην Αργολίδα γιατί ήταν να πάει στην Πελοπόννησο αλλά είπαμε να έρθει εδώ στην Αργολίδα. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, όπου εκεί συμμετέχουν εργαζόμενοι, επαγγελματίες, γιατροί, μηχανικοί, όλες οι τάσεις και όλες οι στάσεις των επιχειρήσεων. Να κάνουμε να συζητήσουμε για το πού πάμε σαν Αργολίδα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τι θα γίνει με τη τεχνική νοημοσύνη, πράγματα που πραγματικά πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί φοβάμαι, κύριε Δάγκουλο, ότι η νέα γενιά δεν έχει δικαίωμα όχι μόνο να ελπίζει για τη δουλειά, αλλά ούτε να κάνει και όνειρα. Και αυτό είναι το πιο τραγικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εύχομαι αυτά τα οποία είπατε και τα οποία με ευπρέπεια τα αναφέρατε να φτάσουν στα αυτιά αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις και να σκύψουν προς τα κάτω, να ακούσουν τη φωνή των εκπροσώπων της κοινωνίας. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.